Γιατί σκέφτηκαν ότι τα ελληνικά νησιά πρέπει, ειδικά τα ελληνικά νησιά, πρέπει πάνω από 70 ευρώ να είναι μόνο με πιστωτική κάρτα. Εκτός από τον ξένο τουρίστα, ο Ρώσος, φαντάζεστε το Ρώσο που θα έρθει, που θα έρθει και θα βγάλει τα 200 ευρώ να κάνει τα τούβλα, τις ζημιές του και θα το μπουζουξίρικο, η λουλουδού με το... Δεν μπορούμε, ναι, δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Εκτός από όλο αυτό, ξέρετε, χτυπάει και τους Έλληνες αυτό το μέτρο με τα 70 ευρώ, γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε κάποιες συγκεκριμένες συνήθειες όταν βγαίνουμε έξω. Ο τρόπος που πληρώνουμε το λογαριασμό, θα δημιουργηθούν μάλλον ορισμένα προβλήματα. Καλοκαίρι. Ζητάω λογαριασμό. Μας τώρα. Μισό λεπτάκι. Έλα λίγο ρε, εσύ λογαριασμό. Σας άκουγα από την κουζίνα. Το αλατινάξτε το μαγαζί. Μπράβο ρε παιδιά και φάτα. Λοιπόν, λογαριασμό. Σας άρεσε ο γαύρος. Ζωντανός παιδιά. Μόνος του ήρθα από τη βάρκα. Έχουμε γαβράκι, έχουμε. Με ντοματούλα σαλάτα, 7 τζατζίκια, 7 έσκασες. Κάποια τσιμπουράκι, ρετσινούλα, κουβέρτ. Λοιπόν, 7. 7, 77. 75 ευρώ. 75 ευρώ. 25 ευρώ. Φτηνά είναι, βρε φτηνά. 24 ευρώ. Ναι, ρε. Μια παραγγελία να δώσουμε. Μισό λεπτάκι. Τελειώνω το λογαριασμό και θα έρθω, παιδιά. Θα έρθω. Ορίστε, φίλε. Τι είναι αυτά. 75 ευρώ. Μετρητά, κρύψτα και βλέπει ο κόσμος να νομίζει ότι παίρνω λεφτά. Κρύψτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί? Και γιατί δεν άκουσε το Υπουργείο Οικονομικών. Μέχρι 69 ευρώ τα μετρητά. Μπορεί εκεί πέρα, όχι. Μόνο με πιστωτική κάρτα. Θέλω πιστωτική κάρτα. Α, θέλουμε να πληρώσουμε ρε φενέ, ρε φίλε. Εγώ πιστωτική κάρτα ξέρω. Αυτό που λέει το Υπουργείο, αυτό που είπε ο Βαρουφάκης. Πιστωτική κάρτα. Ρε φενέ, με πιστωτική κάρτα. Τόσο έχει πιστωτική κάρτα. Συγγνώμη, να πληρώσουμε λίγο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ένας άνθρωπος με βλέπετε, παιδεύουμε. Θα έρθω, θα πάω εκεί, μετά να δω από εσάς. Μισό λεπτό. Ορίστε, κύριε. Τι είναι αυτό, κύριε. Τι είναι συλλογή, κάνω με τις κάρτες. Δεν τις κάνω αυτές. Ρε φενέ, με πιστωτικές κάρτες. Ζητήσατε, ορίστε, κύριε. Θέλουμε να πληρώσουμε ρε φενέ, σας είπαμε. Και τι να κάνω εγώ με τρεις κάρτες. Μία κάρτα θέλω για να χρεώσω. Κράτα με αυτή τη μία τα ψάρια, κράτα με αυτή τις σαλάτες, με αυτή τα ποτά και τα επιδόρμια. Ορίστε, κύριε. Σοβαρά, πώς δεν το σκέφτηκα. Αν δεν κρατά τις κάρτες, εγώ θέλω μία για να τα γράψω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γράψε εσύ μία, τώρα γράψω το άλλο. Εδώ έχουμε δουλειά, δεν βλέπεις όλος ο κόσμος φωνάζει για λογαριασμό. Εκείνη την παραγγελία να δώσουμε λίγο. Μπορείτε να ησυχάσετε, σας παρακαλώ. Θέλω να βρούμε μια άκρη και μετά. Πες του, είδε τι τραβάω. Λοιπόν, κάνουμε το εξής. Εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς από εταιρείες. Έχουμε τιμολόγιο. Θα μας κόψει να κάνει τρεις λογαριασμούς από 25 ευρώ για να είσαι κάτω από τα 70 και θα κόψει τρία τιμολόγια των 25 ευρώ. Πω, να σε πάρω συνεταίρο στο μαγαζί. Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να καθίσω με αυτή τη δουλειά όλοι παρακαλώ. Και να γράψω ένα τιμολόγιο για σένα, ένα τιμολόγιο για τον άλλον, ένα για τον τρίτο, να σα κάνω από μια καρικατούρα, να γράψω μια έκθεση ιδεών για το νησί. Ρε, πάτε καλά, ρε, εγώ θέλω μια κάρτα, ρε, να χρεώσω τον λογαριασμό, το καταλαβαίνετε. Θέλω μια κάρτα. Ναι, δεν μπορούμε να σου δώσουμε μια κάρτα, ρε φίλε, γιατί θέλουμε να πληρώσουμε ρε φενέ. Και αν δεν μπορείς να πάρεις τα λεφτά μας, εμείς σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Ακού να σου πω, αυτή τη μαγιά να την πάρεις και να πας στο Βαρουφάκι. Γιατί εδώ δεν μαγαζί, να κάνω ούτε ρε, δώστε μου μια κάρτα, ρε, να μην τα σπάς όλα. Να μ' το Βαρουφάκι μου, γα***. Το μπω στη μένα, πει. Κυρίες μου, κύριοι. Συγγνώμη, τι ώρα είναι, εντάξει, είναι αργά. Γαμώ το Βαρουφάκι μου, γαμώ το μπούστι με να πει. Κάπως έτσι θα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες. Θα το ζήσουν. Ναι, δεν υπάρχει ρεφενέ. Αν καθίσεις να το σκεφτείς, δεν μπορείς να πληρώσεις πλέον ρεφενέ. Είναι καμιά καρτορεφενέ καινούργια που καμιά τράπεζα το πάρει ευκαιρία. Πηδάμε νούμερα, φεύγουμε.